Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε ένα παράξενο θέμα, γιατί σωστά αναφερθήκε και πριν, μέσα στον προϋπολογισμό αναφέρει ότι πρέπει να δαπανηθεί το κονδύλι. Ήρθε η κυβέρνηση και κάνει μια αλχημία με την οποία βάλει τα κριτήρια που αποφάσισε μόνη της. Μηνίσκουν τις λεφτά, γιατί με τα κριτήρια τόσοι φοιτητές έκαναν αίτηση, τόσα μπορούσε να δώσει και μείναν τις λεφτά και παίρνει τα αλλού. Ενώ έπρεπε να βάλει τα κριτήρια, να έχουμε εγκατάταξη των φοιτητών τώρα που κάνουν αίτηση και να δίνει λεφτά μέχρι να λείψουν. Αυτόν εψήφισε η Βουλή. Να δίνει λεφτά μέχρι να λείψουν. Και τούτον έπρεπε να κάνει. Το γεγονός φυσικά ότι τα διαθέτει στη νεολαία, στον οργανισμό νεολαίας, είναι καλό. Δεν έχει κανένας έσταση, ούτε κανένας θέλει να το σταματήσουμε. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει τα προγράμματα του οργανισμού νεολαίας να τα προγραμματίζουμε, να τα προϋπολογίζουμε, να μπαίνει στον προϋπολογισμό, να κάνουμε σωστές δουλειές. Όχι να κάνουμε εξυπνάδες με τα κριτήρια να μας μηνίσκουν λεφτά και κάθε χρόνο να στέλνουμε αλλού. Ευχαριστώ.